Πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο. Είναι ο κύριος Θέμης Τζίμας, δικηγόρος, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Τον κύριο Τζίμα, θυμίζω, τον φιλοξενήσαμε και την περασμένη Παρασκευή στις Αντιθέσεις και μου γράψατε πάρα πολύ ότι ταυτιστήκατε πάρα πολύ με την ανάλυση που έκανε. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας. Θα σας ευνηδιάσω λίγο. Δεν θα ξεκινήσω με τα ελληνοτουρκικά, που είναι το προφανές για το οποίο σας ζήτησα να μιλήσουμε και σήμερα. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο ως νομικό και διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης είδα απασχολεί και εσάς. Είναι αυτές οι προτάσεις του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Είτε είναι η κυβερνών κόμμα, είτε είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι τα άλλα κόμματα. Περί της απαγόρευσης καθόδου στις εκλογές κομμάτων. Και είδα ότι είχετε τοποθετηθεί κι εσείς με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, αιρετικό κατά κάποιους. Θέλετε λίγο να μας πείτε για όλη αυτή τη συζήτηση περί απαγόρευσης του κόμματος Κασιδιάρη, γιατί εδώ πολλοί λένε ότι δεν είναι εδώ η απαγόρευση των ιδεών, που είναι δικαίωμα του καθενός, τα αρέσει δεν τα αρέσει, να τις προβάλλει, αλλά είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εσείς λέτε κάτι άλλο εδώ όμως. Ναι, πρώτα απ' όλα η θέση δική μου όπως και άλλων συναδέλφων, ακόμη και ασχέτως τη πολιτική γνώμη για τον καθένα εξ αυτών, για κάποιους είναι καλή, για κάποιους όχι καλή. Αλλά αυτή είναι η θέση ακόμη και ορισμένων εκ των συνηγόρων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ενώ των συνηγόρων των δικηγόρων που έλαβαν μέρος, όχι συνηγόροι της Χρυσής Αυγής, από την πλευρά της πολιτικής αγωγής. Εδώ έχουμε την κατεδάφιση ενός από τα θεμελιώδη επιτεύγματα της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, που ήταν ότι ο Άριος Πάγος, ο οποίος είναι ανώτατο δικαστήριο κομμάτι της δικαστικής γραφειοκρατίας, δεν μπορεί να ασκεί προληπτικό, ιδεολογικό και πολιτικό έλεγχο για την κάθοδο στη Βουλή. Αυτό το ήθελε η Χούντα, το χουντικό σύνταγμα, το οποίο προέβλεπε και συνταγματικό δικαστήριο ανώτατο, ακριβώς για να ελέγχει τον έλεγχο συνταγματικότητας όλων των δικαστηριών, και μετά το επανεμφάνισε μετά από αρκετές δεκαετίες ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Χούντα λοιπόν προέβλεπε ότι θα υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο θα έλεγχε την συνέπεια, την προσχώρηση στο κατεστημένο πολιτικό σύστημα όλων των κομμάτων, και αν αυτά δεν επεδείκνυαν την δέουσα πολιτική και ιδεολογική νοημοφροσύνη, θα έπρεπε να μην μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές. Αυτή είναι μια δημοκρατία λατούρκα. Έτσι. Είτε μιλάμε για ένα δικαστήριο, είτε μιλάμε για ένα άλλο σώμα της κρατικής γραφειοκρατίας. Συνήθως ένα δικαστήριο μπαίνει μπροστά, να μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε υποψηφίους αναλόγως των ιδεολογικών και προγραμματικών τους τοποθετήσεων. Επί της αρχής λοιπόν, τόσο η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όσο και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε? Όχι ότι συγκεκριμένος καταδικαστής για αδίκημα συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές, δηλαδή να επαναφέρουν μία μορφή απώλειας πολιτικών δικαιωμάτων για ορισμένα αδικήματα το οποίο υπήρχε, και άρα εκεί έχουμε ένα τυπικό έλεγχο των δικαστήριων, έχεις καταδικαστεί, δεν μπορείς να συμμετέχεις. Λένε κάτι άλλο, προσέξτε, και η Νουδού και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με διαφορετικές διατυπώσεις λένε ότι εάν κατά την κρίση των αεροπαγητών ένας πολιτικός σχηματισμός παρακινεί σε βία ή σε μίσος ή φύγει ορισμένες κοινωνικές ομάδες που προσδιορίζονται με βάση εθνότητα, φύλο ή οτιδήποτε, τότε επί της αρχής και ασχέτως εάν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα. Και μόνο που υπάρχουν ως σκέψη δηλαδή. Ναι, δηλαδή εγώ μιλάω, το γράψεις και σε ένα άρθρο, διακηρύττως κόμμα φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, ή λέω ότι ας πούμε υπάρχουν δύο φύλλα μόνο και έχετε κάποιος από την Αμερικανική Πρεσβεία ή από μια ορισμένη κοινότητα ανθρώπων και λέει αυτό το κόμμα παρακινεί εμέσως ή και άμεσα σε πράξεις βίας και σε διακρίσεις εναντίον μας. Άρα δεν πρέπει να συμμετέχει στις εκλογές. Και καλείται το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου να κάνει έναν έλεγχο του προγραμματικού μου λόγου ως κόμματος, της ιδεολογικής μου διακήρυξης, της δράσης μου, οτιδήποτε, ή παραδείγματος χάρη πρωταγωνιστός σε καταλήψεις ή σε περιφρουρήσεις απεργίας, και κρίνουν οι αεροπαγήτες ότι περιφρουρώντας απεργίες εγώ καταφέρομαι εναντίον της δημοκρατικής νοημότητας και στοχοποιώ μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, Αμερικανούς, Τούρκους, εργοδότες κτλ. Και άρα μου απαγορεύει την κάθοδο στις εκλογές. Αυτό
τι αυτό το στοιχείο επί της αρχής, ασχέτως του ποια χαρακτηριστικά του δίνουμε μετά, δηλαδή το γεγονός ότι εμπιστευόμαστε σε ένα τμήμα του Αρείου Πάγου να κάνει ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό έλεγχο σε κάθε εκλογικό συνδυασμό και να λέει αυτός είναι νομιμόφρον με το σύστημα, αυτός δεν είναι νομιμόφρον με το σύστημα, σημαίνει ότι δίνουμε τα κλειδιά των πολιτικών μας ελευθεριών, όπως εκφράζονται σε επίπεδο κορυφαίος στις βουλευτικές εκλογές, σε μία ομάδα δικαστικών. Αυτό δεν είναι, μάλλον επειδή πλήρη δημοκρατία δεν έχουμε ούτε σήμερα, αυτή είναι μία υποχώρηση από ό,τι κατοχύρωσε ο ελληνικός λαός στη μεταπολίτευση. Άρα λέτε, είναι άλλο πράγμα αν εγώ, ο Θέμης Τζίμας, μετέχω σε μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει πράξει δολοφονίες, άρα να μου στερηθεί το πολιτικό δικαίωμα. Ακριβώς, του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Μάλιστα, και είναι άλλο πράγμα να απαγορευτεί η κάθοδος του κόμματος του Θέμη Τζίμα επειδή διατυπώνει κάποιες απόψεις που στην πλειοψηφία μπορεί να μην αρέσουν. Να είναι ακραίες, ναι. Να το πω έτσι. Και ακόμη χειρότερο, ούτε καν στην πλειοψηφία, που δεν αρέσουν σε κάποιους δικαστές, που κάποιοι δικαστές κρίνουν ότι δεν είναι κατά τη δική τους πολιτική κρίση, την οποία τη μετατρέπουν και σε νομική μετά, οι οποίοι κρίνουν ότι μπορεί να παρακινήσουν σε πράξεις βίας κτλ. Και εδώ βέβαια θέλω να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο, κυρίως για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ως πρώτη Νέα Δημοκρατία ανοίξει τη δεξιά, η δεξιά και παλιότερα έχει αυτές τις ιδέες, ενώ και προδικτατορικά κτλ. Και τις επανέφερε μετά το 2010. Θυμίζω ούκο λίγους παράγοντες της δεξιάς, μετά το 10 ιδίως, οι οποίοι ευθέως καλούσαν, έχουν καλέσει και σε μήνυ προεξικοπήματα. Έχουν υποθεί αυτά και από δημοσιογράφους και από πολιτικά πρόσωπα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα ποτίστε της αριστεράς, του προοδευτικού χώρου κτλ. Τόση μικρή, τόση λίγη εμπιστοσύνη έχει στα λαϊκά στρώματα, ώστε αντί να δώσουμε τη μάχη εναντίον του Κασιδιάρη και των άλλων Ναζί, και στο δρόμο και στις κάλπες και να τους νικήσουμε, πρέπει να θέτουμε τις τύχες της δημοκρατίας, αν θεωρούμε ότι απειλείται από τον Κασιδιάρη. Κάτι γνώμη δεν απειλείται από κανένα Κασιδιάρη. Στα χέρια μιας ομάδας δικαστών. Και εν τέλει τόσο πρόθυμοι είμαστε να δούμε το τυρί και να μην δούμε τη φάκα. Ότι δηλαδή τώρα μπαίνει μπροστά η υπόθεση αυτού του Ναζί, αλλά στην πραγματικότητα το κράτος θα αξιοποιήσει αυτό το οπλοστάσιο για να χτυπήσει τα όντως προοδευτικά κόμματα. Μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Καλό ήταν ότι ακούστηκε μια άλλη άποψη, κατά τη γνώμη μου, και εδώ θέλουμε να ακούγονται όσο δυνατόν περισσότερες απόψεις. Και θέλω να πάμε στο κυρίως μενού, σε συνέχεια της Παρασκευής, διότι είστε από αυτούς που έχουν διατυπώσει την άποψη ότι το 23 άνοιξε μέσα σε ένα περιβάλλον όχι άγνωστο, όχι, πώς να το πω, ανατρεπτικό, ούτε απρόβλεπτο, προβλέψιμο, διότι θεωρείται ότι τα μνήματα που έρχονται και είναι καταιγιστικά είναι σαφή σε μια πορεία στρατηγική, ιδίως στην πλευρά της Τουρκίας, αλλά το κατεστημένο η ελίτ στη χώρα μας, λέτε εσείς, κάνει ό,τι βρέχει. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, ο Ερντογάν διευκρίνησε 14 Μαΐου, κλείδωσε οριστικά, έχει ναι. Εκλογές. Όλο αυτό το κλίμα και το περιβάλλον, γιατί έχω μια σοβαρότερη ερώτηση που προέκυψε μετά την παρουσία σας την Παρασκευή, πού σας οδηγεί, πού οδηγούμαστε ουσιαστικά? Οδηγούμαστε σε εκλογές δίδυμες και στις δύο χώρες. Παρότι δεν μου αρέσει η πιθανολόγηση, γιατί είναι πάρα πολύ επισφαλής σε θερμά μέτωπα, θεωρώ ότι μέχρι τις εκλογές και στις δύο χώρες το πιθανότερο είναι να μην συμβεί κάτι το συνταρακτικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάμε σε μια ένοπλη αναμέτρηση οποιοδήποτε είδους με την Τουρκία στους επόμενες εβδομάδες και μήνες. Αλλά αυτό ως πιθανολόγηση πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα, διότι κανείς οφείλει πάντα να λαμβάνει υπόψη όσα λέει η άλλη πλευρά ως απολύτως σοβαρά, και η άλλη πλευρά δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα κατά την ίδια να επιτεθεί σε μέρος των νησιών μας. Λοιπόν, άρα εμείς πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού το λένε ευθέως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα κριθούν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στη βάση δύο αξώνων. Ο ένας είναι ο συσχετισμός ισχύος μεταξύ μας, και ο συσχετισμός ισχύος δεν είναι μόνο ποια οπλικά αισθήματα διαθέτεις, αλλά και
τι αποφασιστικότητα έχεις. Mm-hmm. Και ο δεύτερος άξονας είναι η εξελισσόμενη παγκόσμια αντιπαράθεση, δηλαδή η σχέση των δύο μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η σχέση μας, η θέση μας μάλλον, μέσα στο ευρύτερο παιχνίδι το οποίο συμπεριλαμβάνει και τη Ρωσία και ευρύως και την Κίνα. Άρα δεν είναι ξεκομμένο το τι συμβαίνει μεταξύ Μουν και Τουρκίας από το ευρύτερο πλαίσιο. Προφανώς η κάθε πλευρά παίρνει τις δικές της θέσεις και αποστάσεις, αλλά επηρεάζεται από το παιχνίδι των μεγάλων παικτών ισχύως. Βεβαίως. Καταλυτικά. Η Τουρκία προσπαθεί εδώ και δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε ξανασυζητήσει, το ξέρουμε και πριν ακόμα ξεκινήσει η παγκόσμια αυτή αντιπαράθεση. Η Τουρκία προσπαθεί να ενισχύσει το ρόλο της διεθνώς μέχρι ενός μεγάλου σημαντικού βαθμού το πετυχαίνει. Η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει και έχει πείσει ότι είναι ένας αμετακίνητος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η συνθήκη από μόνη της δημιουργεί μια διαφορά ισχύως. Μου λένε εδώ πολλοί ακροατές, επειδή σας ακούσαν και την Παρασκευή, μα γιατί διαμαρτυρόμαστε? Είμαστε μια χώρα του status quo και αυτό είναι υπέρ μας. Τι εννοούν, ποιανού status quo? Δηλαδή τις κατάστασεις που έχει διαμορφωθεί από τις διεθνείς συνθήκες χρόνια και χρόνια. Ότι είμαστε μια ειρηνική χώρα που δεν θέλει ανατροπή συμβάσεων, συνθήκων και συμφωνιών. Ναι. Προσέξτε τώρα. Γιατί αυτό μας φέρνει στα πάνω μας, μου λένε εδώ. Είναι έτσι όμως ένα κόσμο που αλλάζει δραματικά, κύριε Τζίμα? Κοιτάξτε λίγο. Πριν να πάμε στον κόσμο που αλλάζει, να δούμε ποιο είναι το status quo. Το status quo δεν κρίνεται με χρονικό ορίζοντα προς τα πίσω μηνός. Κρίνεται με χρονικό ορίζοντα δεκαετιών. Το status quo του ελληνισμού τις τελευταίες 5 δεκαετίες βαίνει διαρκώς επιδεινούμενο με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα για τον ελληνισμό. Ξεκινώντας από την Κύπρο, πηγαίνοντας στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, πηγαίνοντας μετά στο γκριζάρισμα κυριαρχίας στο Αιγαίο και πηγαίνοντας τώρα σε ευθείες απειλές, οι οποίες επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζονται από τη διεθνή κοινότητα, διότι ο χαρτοπόλεμος δεν είναι αντιμετώπιση, σε ευθείες, όχι απλώς απειλές, ενημερώσεις, προειδοποιήσεις ότι θα έρθει η ώρα ανέρεσης της ελληνικής κυριαρχίας πάνω σε τμήμα του Αιγαίου. Το οποίο συνδυάζεται με την εγκατάλειψη από πλευράς της ελληνικής δημοκρατίας των υποχρεώσεων της έναντι της κυπριακής δημοκρατίας. Άρα όταν μιλούμε για status quo, επειδή ακριβώς το status quo το κρίνουμε σε μεγαλύτερο ιστορικό χρόνο, αν δούμε το τι συμβαίνει από τη δεκαετία του 70 μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα, έχουμε μια πορεία συρρήκνωσης δικαιωμάτων και κυριαρχίας του ελληνισμού. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέρες ημίων αυτή ακριβώς την περίοδο. Ναι. Αυτό το status quo λοιπόν, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να το υπερασπιζόμαστε? Μας καλύπτει ένα status quo το οποίο στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών μας φέρνει σε διαρκώς χειρότερη θέση? Ένα το ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Η Ελλάδα είναι όντως συνεπής με το status quo όπως έχει διαμορφωθεί στην περιοχή? Διότι η Ελλάδα φέρει ευθύνες για το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, άλλαξε το status quo στη Λιβύη, άλλαξε στη Συρία και σε μια σειρά ακόμα περιοχών, εις βάρος και των λαών εκείνων και εις βάρος και των εθνικών συμφερόντων. Επομένως, πώς μπορούμε να μιλούμε για υπεράσπιση του status quo, το οποίο και βαίνει επιδεινούμενο για εμάς, αλλά και ενώ δεν είμαστε και συνεπείς ως προς αυτό το οποίο λέμε? Κοιτάξτε, εδώ είναι το θέμα, αν σαν δύναμη status quo ασκείς έστω αυτά που σου δίνει ως δικαίωμα, ας το πω έτσι, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές περιβάλλον. Γιατί δηλαδή ως δύναμη status quo έχεις πάει έως τα 12 ναυτικά μίλια, έχεις κάνει κάτι με την ΑΟΥ σου? Δεν είναι και αυτά ζητήματα? Βεβαίως. Το αν υπερασπίζεσαι στην πραγματικότητα το δικαιϊκό πλαίσιο εντός του οποίου δράσει. Αλλά και πέραν αυτού, το σημαντικότερο είναι και να δούμε τι συμβαίνει στο πεδίο. Η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, η οποία έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες, είναι αρνητική για εμάς. Εμείς επιλέγουμε αυτό να μην το βλέπουμε, ακριβώς κοιτώντας την εξέλιξη των πραγμάτων με ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών, ενώ η άλλη πλευρά, και πολύ ορθώς από την πλευρά της, κοιτάει την εξέλιξη των πραγμάτων με ορίζοντα δεκαετιών. Λένε εδώ πολλοί φίλοι και μου το είπαν και την Παρασκευή. Είναι εξαιρετικές οι διατυπώσεις του κ. Τζίμα, αλλά έχουμε ένα ερώτημα. Αν, υποθέσουμε, αν
ήταν αυτό που λέμε στο ελληνικό καφενείο. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, θα σου έλεγα. Λοιπόν, αν ήσασταν σε θέση ευθύνης, αποφασιστικής, τι διαφορετικό θα σκέφτεστε ότι θα έπρεπε να συμβεί σε σχέση με το πώς πορεύει τη χώρα μας? Κοιτάξτε, τώρα αυτή είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη για να γίνει στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Το πρώτο το οποίο μπορεί και οφείλει κανείς να κάνει, κατά τη γνώμη μου, είναι τα πρώτα μάλλον, να αλλάξει τον εσωτερικό σχετισμό μες στη χώρα. Διότι η εξάρτηση, η ολιγαρχία και η κλεπτοκρατία συνιστούν μια ενότητα. Η αλλαγή αυτού του εσωτερικού σχετισμού βεβαίως δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία. Αλλά είναι το πρώτο που απαιτείται προκειμένου ο ίδιος ο ελληνικός λαός να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες και άρα να δέσει το εθνικό με το λαϊκό και κοινωνικό ζήτημα. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να πάψεις να είσαι δεδομένος και να αποκτήσεις μια οικουμενική ματιά, να αντιλαμβάνεσαι τις εξελίξεις προς ένα πολυκεντρικό κόσμο που λαμβάνουν χώρα και να μην είσαι δέσμιος ψυχροπολεμικών και μεταψυχροπολεμικών ακόμα χειρότερα προσεγγίσεων. Ότι υπάρχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και πλέον και το Ισραήλ και εκεί τελειώνουμε. Το τρίτο είναι να γίνεις μαχητικός με βάση ένα εθνικό σχέδιο. Δικό σου εθνικό σχέδιο, όχι αμερικανικό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να λέει με την εμπειρία 200 ετών ύπαρξης νεότερου ελληνικού κράτους και πολύ περισσότερων αιώνων ελληνισμού, να λέει είναι εχθρός μας η Ρωσία και δύσκολο σύμμαχος η Τουρκία. Λοιπόν, αυτά τα οποία δεν είναι απλά πράγματα προφανώς και θα συμφωνήσω ότι πιο εύκολα λέγονται παρά γίνονται, αλλά γι' αυτό είναι οι ηγεσίες, για να κάνουν τα δύσκολα, όχι τα εύκολα. Αυτοί είναι τρεις πολύ βασικοί άξονες προκειμένου να αρχίσει να λες τα πράγματα. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Τζίμα, εσείς καλά τα λέτε. Αλλά εδώ η επίσημη πολιτική σκηνή της χώρας, ακόμη και ο Πρωθυπουργός, κάνουν διατυπώσεις του τύπου τα νησιά του Αιγαίου είναι νατοϊκά νησιά. Καταλάβατε που έχουμε μπλέξει. Και πόσο πίσω μας πάει, λέει αυτό. Μα πόσο πίσω μας πάει το να μιλούμε για ανατοϊκή επικράτεια όπως και για ευρωπαϊκή επικράτεια? Πρώτα απ' όλα μας πάει πολύ πίσω διότι δείχνει αγραμματοσύνη. Δεν υπάρχει ούτε ευρωπαϊκή επικράτεια γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος, ούτε ανατοϊκή επικράτεια γιατί δεν υπάρχει ανατοϊκό κράτος. Δεύτερον, αν είναι ανατοϊκή επικράτεια, και εδώ προσέξτε πώς προδίδει τις μειοδοτικές τάσεις του ελληνικού κατεστημένου αυτή η διατύπωση. Αν είναι ανατοϊκή επικράτεια τα νησιά μας, είναι ελληνοτουρκική επικράτεια, γιατί και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Αν δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζει τα νησιά μας είναι ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, τότε είναι εξίσου όλων των ατοϊκών συμμάχων, άρα και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και έρχεται η Τουρκία και σου λέει, γιατί εμποδίζεις τα αεροπλάνα μου που είναι ατοϊκά να πετούν πάνω από τα νησιά σου? Ακούσαμε ποτέ την Τουρκία, όχι τον Ερντογάν, τον προηγούμενο ηγετών, να λένε η τουρκική επικράτεια είναι του ΝΑΤΟ? Νατοϊκή επικράτεια σημαίνει όποιος θέλει περνάει από πάνω, φέρνει τα πλοία του, φέρνει το στρατό του, όλοι ΝΑΤΟ είμαστε. Σαφές. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με ακροατές. Το ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη συνήθεια εδώ. Λέει ο Περικλής, επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα. Ανάψατε φωτιές, κύριε Τζίμα. Δηλαδή, λέει, στόχος είναι να κατεργήσουν για το μέλλον κάθε πατριωτική ένωση που μπορεί να έχει στη ρητορική του την αντικατάσταση των Ελλήνων, χαρακτηρίζοντάς τη ρατσιστική. Η δημοκρατία στα καλύτερά της. Διπλό χτύπημα από το πολιτικό σύστημα. Η Χούντα ήταν βόλτα στο πάρκο μπροστά στη σύμπραξη των δημοκρατών και το βάζει μέσα σε εισαγωγικά. Ο Νίκος, καλημέρα στον αξιολογότατο και ελπίζω πάντα αιρετικό και μη πολιτικά ορθό κύριο Τζίμα. Αυτό το σχέδιο νόμου σε τι ακριβώς διαφέρει, κύριε Τζίμα, λέει, από το ιδιώνυμο που ταλαιπωρούσε την Ελλάδα και είχε θέσει σε διωγμό διαφορετικές πολιτικές απόψεις, όχι μόνο κομμουνιστών, για δεκαετίες? Μήπως πρόκειται ακριβώς για το ίδιο πράγμα με άλλο μανδύα? Ο Νίκος από το Λονδίνο, θέλω να τα απαντήσετε συνολικά. Δεν πιστεύω σε κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα. Είμαστε ένα fail state. Το πολιτικό σύστημα κόβει το κόμμα του Κασιδιάρη ως εγκληματική οργάνωση ναζιστής. Αλλά την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση στέλνει οπλισμό στην Ουκρανία και το Ζελένσκι, του οποίου θεωρητικός πολιτικός αρχηγός ήταν ο Μπαντέρα, ο οποίος σύμφωνα με αμερικανικά έγγραφα αποχαρακτηρισμένα ήταν εγκληματίες πολέμου, τον οποίο κάλυψαν και φυγάδευσαν οι Αμερικανοί έξω από την Ουκρανία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλος, κατά την άποψη του κ. Τζίμα, θα έπρεπε η χώρα να έχει παραχωρήσει τις βάσεις στους Αμερικανούς, είτε χωρίς είτε με ανταλλάγματα, θα έπρεπε να έχει πάρει αναφαδόν θέση υπέρ της Δυτικής Συμμαχίας
ως δεδομένη. Και τέλος, ρωτήστε τον κύριο Τζίμα πότε η Ελλάδα υπεραμείνθηκε των αξιών της. Ξεκινώντας από το τελευταίο, όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να παραχωρούνται βάσεις. Και ιδίως και σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι πρέπει να παραχωρούνται στρατιωτικές βάσεις χωρίς να υπάρχει συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Εναντίον οποιοδήποτε τρίτου, εκτός των δύο. Δεύτερον, για να πούμε πότε υπερασπίστηκε η Ελλάδα τις αξίες της, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αξίες της Ελλάδας. Υπάρχουν περίοδοι του ελληνισμού που υπερασπίστηκε τις αξίες του και υπάρχουν και πολλές περίοδοι του ελληνισμού που πρόδωσε τις διακηρυφίσεις αξίες του γιατί είχε άλλες αξίες από αυτές που έλεγε στην πραγματικότητα. Η νομοθεσία αυτή για την οποία συζητούμε, αν υιοθετηθεί, κατά τη γνώμη μου, θα ενεργοποιηθεί όταν η ταξική σύγκρουση θα φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του 2010-2012 ή του καλοκαιριού, του πρώτου μισού του καλοκαιριού του 2015. Τότε θα ενεργοποιηθεί. Και η βάση πάνω στην οποία θα ενεργοποιηθεί θα είναι η θεωρία των δύο άκρων. Μάλιστα. Ο Σπύρος λέει, μήπως με τη λογική της ρίσης του Πρωθυπουργού περί ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ μπορεί να στείλει Τούρκους στρατιώτες στα νησιά? Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει δημοκρατικώς εκλεγμένη κυβέρνηση η οποία θα φτάσει μέχρι εκεί, αλλά το γεγονός ότι έχουμε ήδη πάρει μια θέση όπου στο βωμό του αντιρωσισμού είμαστε διατεθειμένοι να δορυφοριοποιηθούμε από την Τουρκία είναι προφανές. Τώρα, το ποιος, αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, είναι ακόμα στενός, αλλά έχει ανοίξει. Το ποιος θα τον διαπλατείνει και αν θα τολμήσει κανείς να τον βαδίσει, αυτό είναι και ζήτημα πολιτικού συσχετισμού. Μάλιστα. Και το τελευταίο ερώτημα από το φίλο το Δημήτρη. Μήπως, κύριε Τζίμα, όλα αυτά είναι προαναγγελίες μιας συμφωνίας που ήδη έχει γίνει κάτω από το τραπέζι σε βάρος φυσικά των εθνικών συμφερόντων και το πρόβλημα είναι πώς θα σερβεριστεί στην ελληνική κοινή γνώμη? Δεν έχω ρεπορτάζ, άρα δεν μπορώ να πω. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός μυστικών διαπραγματεύσεων, υπήρχε και παλιότερα και από άλλες κυβερνήσεις, αλλά αυτή η κυβέρνηση το έχει φτάσει, το έχει μεγιστοποιήσει σε βαθμό που να έχει και ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις ακόμη ελεγχόμενες πάνω σε αυτό. Η μυστική διπλωματία μας επιτρέπει να υποθέτουμε οτιδήποτε και να υποθέτουμε τα χειρότερα. Αυτό που ξέρουμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις οποίες εμείς από την πλευρά μας τουλάχιστον ακολουθούμε πιστά, απαιτούν ήρεμα νερά στο Αιγαίο και ιστορικά έχουν δείξει ότι η απέτησή τους για ήρεμα νερά στο Αιγαίο, διότι ο αντίπαλος προφανώς για Τσίπρα είναι η Ρωσία, σημαίνει ότι ο πιο αδύναμος και ο πιο υποτακτικός θα κάνει και τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις. Και να κλείσω με τον Γιώργο. Άντε, θα κλείσω μέσα ένα Γιώργο. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει τον κύριο Τζίμα, αν σας φαίνεται περίεργη στάση των ΗΠΑ, σκεπτόμενος τα εξής. Ένα. Και Ελλάδα και Τουρκία ανήκουν στο ΝΑΤΟ, επομένως θεωρητικά μας ελέγχουν οι ΗΠΑ. Δύο. Οι ΗΠΑ παράγουν οπλικά συστήματα και το ΑΕΠ τους εξαρτάται από την πώληση αυτών. Γιατί λοιπόν να επέμβει οριστικά και απόλυτα και να λύσει διαφορές με εμάς και την Τουρκία και να μην μας αφήνει με αεροστολογίες ώστε να διαιωνίζει τη διαμάχη αυτή? Καταλήγει να πουλάει και σε εμάς και στους Τούρκους. Καταλήγει να μας ελέγχει και στο τέλος να την παρακαλάμε κι όλοι μας για ένα κοίταγμα. Οι ΗΠΑ δεν θα λύσουν οριστικά τα όποια ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Συμφωνώ διότι εμπολίζονται θεωρούν, αλλά ακόμη περισσότερο ότι δεν μπορούν κιόλας. Λοιπόν, διότι ξέρετε, αν λυθούν τα προβλήματα Ελλάδος και Τουρκίας, εάν η Ελλάδα και η Τουρκία βρισκόταν σε μια πορεία στενότερης συνεργασίας, αυτό θα δημιουργούσε μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο η αντιπαράθεση θα μένει για πολύ καιρό ακόμη. Θα μένει άλλοτε πιο παγωμένη, άλλοτε πιο οξυμένη. Βεβαίως το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές γύρω από αυτή την αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα, πέραν αυτού που είναι πολύ σημαντικό, συσχετισμού ισχύως. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν ούτε την Τουρκία πανίσχυρη, τη θέλουν ισχυρή, αλλά όχι πανίσχυρη, ούτε φυσικά την Ελλάδα να ελέγχει συνολικά σχεδόν το Αιγαίο και δι' αυτού να κρατά σε μεγάλο βαθμό τα κλειδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Θέμης Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίως για τις απαντήσεις του ακροατές. Καλημέρα, κύριε Τζίμα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.